Ποιος θα είναι ο πρωταγωνιστής, εγώ εδώ έχω απογράψει συμβόλαια. Τι είναι αυτό? Για να το δω λίγο. Για να το δω. Εμένα την ώρα πριν μου είπε ότι θα μου λαμβαστείς. Έλα, εγώ σου πρέπει να είναι και φαγητό. Τι είναι αυτά, τι είναι αυτά. Εγώ είμαι πρωταγωνιστής. Εγώ δεν τα είμαι να γνωρίζω αυτά εδώ. Εγώ δεν τα είμαι να γνωρίζω αυτά εδώ. Μου πας κυράμα έτσι. Πας κυράμα έτσι. Φέρνω από εδώ. Εγώ είμαι πρωταγωνιστρία. Είμαι πρωταγωνιστρία. Καλύτερα. Εντάξει τώρα, ντροπή, θα λέει ένα μητροπολιτικό στις τσιγκουνιές. Άκου εκεί, ούτε ένα ρουχαλάκι δεν μας πήρατε, δηλαδή βγαίνω έξω από τα ρούχα μου τώρα. Βγαίνω έξω από τα ρούχα μου, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Ούτε ένα ρουχαλάκι να πούμε, άκου εκεί. Τσιγκουνιές. Εν τω μεταξύ, θα μας κάνουν και ταινία πάλι φέτος τα Χριστούγεννα. Ποιος την ακούει εκεί, τη λεμπρανή. Φρένεμε! Έλα εδώ! Έχουμε γύρισμα! Από εκεί, κυρά μου. Όχι, εγώ δεν ξέρω τι κάνω. Ταινία είναι αυτή. Τα χιλιάρικα το γύρισμα. Παπα, χριστιανή μου. Πρέπει να πάρουμε και προαγωγή, ρε παιδί μου. Να βγούμε έτσι στο Hollywood, έτσι, για λίγο. Θα σας γράφω. Τι θα κάνουμε εδώ μόνοι μας. Τι θα απογίνουμε εμείς. Η ξενιτσά είναι ξελογιάστρια. Θα σου πάρει τα μυαλά. Γιατί είχε ποτέ μυαλά αυτό το παιδί. Από μικρό. Ωχ, θα πιάσει και μπόρα και δεν έχω και ομπρέλα. Και είχα όλο το βράδυ το μαλλί στο μπικουτί. Μαμά, έχω το φαγητό στη φωτιά. Άντε, θα κλείσω χασάπι. Ωχ, ξέχασα να πάρω τη γαλοπούλα. Μανούλα, αδέρφια μου, φίλοι μου, συγγενείς, γείτονοι, φεύγω με πίκρα στα ξένα. Δεν ήθελα να φύγω, αλλά το κάνω για τη φουρκαριάρα τη μάνα μου που μου είχε δώσει και το ρολόι το προπολεμικό από τον παππού. Θέλω να ντροπέ μου, θα φύγει το πλοίο. Τη μάνα μου, τις φουκαριάρες, τις αδερφές μου που πρέπει να παντρέψω με πρίκα. Τα φουκαριάρι κατά αδέρφια μου. Το φουκαριάρι, το φούρναρι. Τη φουκαριάρα τη γειτόνισσα. Πάπλωνε τα ρούχα κάθε μέρα και την έβλεπα. Κύρα Μαρία της έλεγα. Αχ, η φουκαριάρα η μάνα μου, τι έκανε. Αχ, δεν μπορώ. Σας αφήνω. Άι, φύγε τώρα. Φεύγω μακριά στα ξένα. Στο καλό. Μανούλα μου. Φεύγω και σ' αφήνω. Αχ, μανούλα μου. Επιτέλους έφυγε να πάω να φάω. Στολιδάκι, για τεσέτο στόλισα. Στολιδάκι, για τεσέτο στόλισα. Τι έγινε, Ελενίτσα, πάρει πρωταγωνιστικό ρόλο. Αν είναι έτσι, εγώ θα είμαι μετανάστης, Χαράλαμπε. Και γιατί να μην είμαι εγώ η αδερφή που μεταναστεύει. Καταλάβατε καλά εδώ πέρα. Τι το περάσαμε εδώ. Ότι κάτι. Εγώ είμαι πρωταγωνιστής. Εσύ τώρα θα πάρεις σύνταξη. Εξαλλού αυτή η ρόλη ταιριάζει περισσότερο σε μένα. Α! Άκου τι μας λέει. Άκου τι μας λέει. Ναι. Τι γίνεται εδώ. Θέλω να μας πάρουν και το ρόλο! Θέλω να μας πάρουν και το ρόλο! Ποιος θα κάνει στο μάνα! Ποιος θα κάνει στο μάνα! Άντε,
κακομοίρας! Παιδιά, τι πράγματα είναι αυτά! Από εκεί. Πέρασε Χριστουγέννων, τσακώνεστε! Όχι, όχι, σε αυτούς πείτε τα! Το έχουμε περάσει εδώ πέρα, κέντρο διερχομένων! Κάνουμε ό,τι θέλουμε! Όποιος θέλει ξυπνάει μια μέρα και γίνεται στάρ! Από εκεί πέρα! Τι φασαρία είναι αυτή! Χριστουγεννιάτικη γιορτή είναι τώρα αυτή! Α, και δεν σας είπα! Όλο αυτό είναι το καμαρίνι της Ελένης! Τι, το καμαρίνι της Ελένης! Της Ελένης, μωρέ! Όλοι εδώ μέσα ξέρουμε ποιος είναι ο Σταρ και ποιος παίρνει πρωταγωνιστικό ρόλο κάθε χρόνο. Ναι, άσε μας! Εσύ τώρα θα βγεις στη σύνταξη! Τι! Άσε μας! Συμφωνήσαμε όλοι εδώ μέσα να σε βγάλουμε σε σύνταξη γιατί έχει παραγίνει το κακό με σένα! Τι θα μου πεις εμένα! Λοιπόν, Δήμητρα, θα δείξουμε τη στροφή επάνω στο χώρο στα τρία πώς γίνεται σωστά. Έτσι. Θα αφήσεις το πιάσιμο από τα υπόλοιπα τα αγόρια από τον κύκλο, θα βάλεις τα χέρια σου στη μέση και ενώ κανονικά το πόδι μας πηγαίνει ευθεία, αυτή τη φορά για να κάνουμε τη στροφή και να γίνει αρμονικά η στροφή, να φανεί όμορφα, θα αφήσουμε τα χέρια, από τον κύκλο, θα τα βάλουμε στη μέση και το δεξί μας πόδι, η μύτη, θα βγει προς τα πίσω. Στο δεύτερο βήμα θα γυρίσουμε πλάτη και θα επανέλθουμε με το τρίτο βήμα για να ακουμπήσουμε το πόδι μας εκεί και να πάει αριστερά και εκεί. Στο δείχνω μία φορά ακόμη. Όπως είμαστε πιασμένοι εδώ, κάνουμε 1, 2, 3, έχουμε στην ευθεία και συνεχίζω να πάω 4, να σηκώσω το αριστερό, 5, να σηκώσω το δεξί. Το παιδιά, θα χορεύσει μόνο η Δήμητρα, εσείς δεν χορεύετε, για να δούμε ότι κάνει σωστά τη φιγούρα της. Τα βήματά σου θα είναι μικρά, εντάξει. 1, 2, 3, πάμε. Πίσω, πλάτη, πατάω, σηκώνω, δεξί, πίσω. Πλάτη, πατάω, σηκώνω, Πολύ ωραία, όλοι μαζί τώρα. Πιαστείτε και πέρα, πάμε να ξεκινήσουμε το χορό. 2, 3, και 1, 2, 3, σηκώνω, πατάω, πάμε στροφή Δήμητρα, πίσω, πλάτη, πολύ ωραία, μπράβο. Πάρα πολύ ωραία, συνεχίζουμε. Δεν κατάλαβες, Δήμητρα. Τι μας λες, Δήμητρα. Τι θα γίνει όλο πρώτη, θα χορεύεις. Γι' αυτό το χορευτικό. Ξέχασέ τα αυτά, Δήμητρα. Παιδιά, γιατί τσακωνόμαστε χωρίς λόγο. Τέρμα τσακωμή. Ναι, τώρα είναι και μέρες Χριστουγέννων και είναι άδικο να τσακωνόμαστε. Τι, θα τσακωνόμαστε για έναν ρόλο? Πρέπει να είμαστε όλοι αγαπημένοι. Λοιπόν, ακούστε πως έχει δουλειά. Θα είμαι φωτογράφος. Καλημέρα. Καλημέρα σας, τι θα θέλατε? Να έρθετε σε μία βάφτιση για να φωτογραφίσετε. Α, πολύ ωραία. Και πότε είναι? Τα Χριστούγεννα. Α, τα Χριστούγεννα δεν μπορώ, δυστυχώς είμαι κλεισμένος. Μήπως ξέρετε έναν άλλο φωτογράφο? Μωρέ, να σας πω τώρα την αλήθεια, κάποιον ξέρω, αλλά... Κοιτάξτε να δείτε και μεταξύ μας τώρα, όπου και να πάτε, τέτοιες φωτογραφίες. Δεν νομίζω δηλαδή να βρείτε πουθενά καλύτερες. Οπότε καλύτερα για το χρόνο δηλαδή να κάνετε τη βάφτιση. Γιατί, κοιτάξτε εδώ. Βγάζουν οι άλλοι τόσο καλές φωτογραφίες. Εδώ πέρα κοιτάξτε, τι σκίαση, τι φωτισμό έχω κάνει στα πρόσωπα. Σας λέω, εξαίρετη δουλειά!
Γι' αυτό, γι' αυτό. Κάντε του χρόνου τη βάφτιση, να μπορέσω κι εγώ να σας κάνω τη φωτογράφηση. Εξαίρετη. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Τι λες, άνθρωπέ μου! Θα αφήσουμε τα παιδιά βάφτιση επειδή δεν θες εσύ. Πάμε, έχει και καλύτερες φωτογράφες. Καλημέρα, καλημέρα. Τι θα θέλατε? Μια φωτογραφία που πρέπει να στείλω στην Αμερική, την είχα βάλει πριν από μια εβδομάδα. Πριν από μια εβδομάδα. Και μόνο σας ήσασταν? Ναι. Δήμητρα, Ελένη, γέλατε λίγο. Έχετε κανέναν κύριο σε φωτογραφία? Μόνο του! Να ξέρουμε εμείς, άνθρωπέ μου, εσύ έβαλες τις φωτογραφίες. Εσύ φωτογραφείς, δεν φωτογραφίζουμε εμείς τον κόσμο. Για φέρετε. Α! Να, ένας κύριος, μόνος. Ορίστε! Αυτή είναι μια μύτη. Όχι. Να, τον κύριο εδώ, δεν τον βλέπετε? Μια μύτη είναι. Μια μύτη. Χριστίνα, εμείς είσαι. Ναι, εγώ είμαι. Αυτό δεν είστε. Δεν είναι άνθρωπος αυτός. Αυτό είναι μόνο μια μύτη. Είναι πορτρέτο, δεν είναι ολόκληρη φωτογραφία. Δεν θες να στείλω τώρα στην Αμερική πορτρέτο? 20 ευρώ χρωστάτε. 20 ευρώ! Ναι, βεβαίως. Αυτή η μύτη κάνει 20 ευρώ. Βεβαίως. Πανάκριβη. Άιντε, τις καλλιτεχνίες σου δεν μ' αρέσουν. Δυστυχώς σήμερα κανείς δεν καταλαβαίνει και κανείς δεν εκτιμάει τις καλλιτεχνικές ανησυχίες ενός καλλιτέχνη. Και σπουδαίνει. Τούτο εδώ, το μαραφέτ, το τσακλατίδι, το χρύσο εσύνη, το κρατάς, κράτα. Λοιπόν, και με αυτό φωτίζεις. Φώτισε. Όχι εμένα, χριστιανέ, μας τράβωσες, μας γάμωσες εδώ πέρα. Δεν θα μπορούμε τη φωτογραφία να βγάλουμε. Λοιπόν, τούτο το κρατάς και φωτίζεις πρόσωπο που θα έρθει εδώ. Μύτη. Θα χορτάσουμε μύτες. Πω, τι έχω να φτιάξω πάλι σήμερα. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Κατάλαβες πως το κρατάμε? Μύτη. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Τι θα θέλατε? Έλα εδώ εσύ κάτσε. Να φωτίζει. Φωτογράφηση. Α, εσείς είστε για τις μύτες. Για τις φωτογραφίες. Ναι, οικογενειακή, Ναι. Α, ναι, πολύ ωραία. Ναι. Α, για ελάτε εδώ. Ελάτε εσύ κάτσε εδώ πέρα. Εδώ. Λοιπόν, από εδώ. Λοιπόν, κάτσε κι εσύ εδώ. Έτσι. Μπράβο. Φώτισε εδώ. Να φωτίζεις. Φώτισε. Χαμογελάστε. Συγγνώμη, έτσι είναι η φωτογράφηση τώρα. Ναι, χριστιανέ. Συγγνώμη, δεν φαίνεται το πίσω μου. Γιατί έτσι όπως θα σας βγάλω εγώ να έρθετε, κάτσε εδώ πέρα, χριστιανέ μου, να βγάλεις φωτογραφία. Εδώ, έχετε σπουδάσει εσείς φωτογραφική και ξέρετε, χαμογελάστε. Εγώ δεν βγάζω τέτοια φωτογραφία. Κάτσε εκεί και βγάλε, εμείς εδώ. Καθίστε, χαμογελάστε. Ελένη, έλα εδώ. Ελένη. Κάτσε εδώ. Εδώ που σε βάζω εγώ εδώ. Μας δουλεύεις. Εσύ μας δουλεύεις. Κανονικότητα μας παίρνει και τα λεφτά χωρίς τον Νίκα. Βάλε εδώ από πίσω έτσι. Φώτισε. Φώτισε. Με τι κάνουμε. Εγώ δεν βγάζω το παιδί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φύγε εδώ. Έλα να βγάλουμε. Θα σου τελειώσω να για φωτογραφίες. Έλα λέει να σε βγάλω φωτογραφία. Φώτισε. Πού είσαι, φώτιζε! Εδώ, μάνα μου, να φώτιζε! Φώτιζε! Κάτσε. Πρώτα θα μου βγάλεις πορτρέτο. Μετά θα πάμε ολόκληρο. Άσε μας χρησίμο που σου πάρεις στην φωτογραφία. Έλα να σε βγάλω. Ένα, δύο, τρία. Το μαλλί.
πολύ να πιάνεις την κίνηση. Α, έλα, έλα, έλα. Το περισσό, θα λυρίσα. Επιτέλους, να βρω και μια σωστή δουλειά. Και έτσι με υποθυμίσει να το πάρω τη μηχανική. Υποθυμά. Τα Χριστούγεννα, Κύπρο το χρονιά.
μέσα